Κοίταξε, καταρχήν, ναι, Μάρα μου, οι νόμοι πρέπει να τηρούνται. Αλλά υπάρχουν και νόμοι οι οποίοι κατά καιρού έχει αποδειχθεί ότι ήταν νόμοι αντισυνταγματικοί, οι νόμοι οι οποίοι είχαν προβλήματα, με ε, προβλήματα σε σχέση με, τη, με τα αποτελέσματα που παράγουν. Αλλά υπάρχει διαδικασία για να τους αμφισβητήσει κανείς και η διαδικασία είναι η προσφυγή στη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί ο καθένας από εμά να αποφασίζει ποιο νόμο θα εφαρμόσει και ποιο νόμο δεν θα εφαρμόσει και πάντως πρέπει να πω ότι είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Ε, ο πειθαρχικό έλεγχο για όσους παρανόμησαν για να μπουν στο δημόσιο ή για να αυξήσουν τι αποδοχέ του, εμφανίζοντα προσόντα, τυπικά προσόντα τα οποία στην πραγματικότητα δεν είχαν. Ε, και είναι άλλο θέμα η αξιολόγηση. Δεν αξιολογόμαστε όλοι στον ιδιωτικό τομέα. Είναι δυνατόν να λειτουργεί ο δημόσιο τομέα χωρί να υπάρχει κανένα είδου αξιολόγηση. Αν οι δήμαρχοι έχουν διαφωνία με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται με βάση το νομοθέτημα αυτό η αξιολόγηση, α προτείνουν κάτι άλλο. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε διαφωνία με το περιεχόμενο αυτού του νόμου, α πρότεινε έναν άλλο τρόπο αξιολόγηση. Δυστυχώ εδώ διαμορφώνεται η αντίληψη, η εκτίμηση, ότι κανεί στο δημόσιο δεν θέλει να αξιολογείται. Ε, αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνεται σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το επιχείρημα της κυρίας Δούρου, ότι εσείς είστε που φέρατε το δημόσιο σε αυτά τα χάλια, δεν έχει άδικο μεταξύ μας. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία έχουν ευθύνες για την εικόνα που παρουσιάζει το δημόσιο. Μην ξεχνάμε ότι κυρίω δικέ του κυβερνήσει τα τελευταία 40 χρόνια στελέχωσαν και οργάνωσαν το δημόσιο. Και επίση μην ξεχνάμε ότι και τα δύο αυτά κόμματα υποσχέθηκαν κατά καιρού και ότι θα το εξυγχρονίσουν και ότι θα το επανειδρύσουν και δεν έγινε τίποτε από αυτά. Αυτό όμω δεν δίνει πολιτικό άλοθη για να συνεχίσει να υπάρχει η σημερινή κατάσταση. Πρέπει κάποια στιγμή να βρούμε ένα ε, κοινό πλαίσιο, να συμφωνήσουμε. Πώς θα γίνεται η αξιολόγηση; Δημόσιο χωρίς αξιολόγηση δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη.